Συνεχίζουμε με την κυρία Παλιού από το Star Κεντρικής Ελλάδος και ακολουθεί ο κύριος Φιντικάκης από το liberal.gr. Κύριε Πρόεδρε, εκατοντάδες οικογένειες της Βόρειας Εύβοιας πριν την καταστροφική πυρκαγιά ζούσαν από το δάσος. Ένα υγιές δάσος, σύμφωνα με τους ειδικούς, για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να αποδώσει στους παραγωγούς, χρειάζεται 15 χρόνια. Οι δεσμεύσεις που έχουν λάβει μέχρι αυτή τη στιγμή οι καλλιεργητές για να εργαστούν στο δάσος είναι για λιγότερα χρόνια. Παράλληλα, το σχέδιο ανασυγκρότησης Μπένου είναι σίγουρα πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα. Ωστόσο, αυτοί οι άνθρωποι του Μόχθου το βλέπουν να εξελίσσεται σε βάθος δεκαετιών και με αγωνία αναρωτιούνται πώς θα παραμείνουν εκεί, πώς θα ζήσουν τις οικογένειές τους με αξιοπρέπεια. Κύριε Πρόεδρε, με ποιες ενέργειες θα κρατήσετε αυτούς τους ανθρώπους στον τόπο τους, γιατί να εμπιστευτούν την πολιτεία οι ίδιοι άνθρωποι που την ώρα της καταστροφής ένιωθαν ότι τους εγκατέλειψε και το ζήτημα των ευθυνών έχει κλείσει με τον ανασχηματισμό των αρμόδιων υπουργείων και τη συγγνώμη που έχετε ζητήσει? Αναφέρεστε πρωτίστως στους ρήτινο καλλιεργητές, άνθρωποι που πραγματικά ζούσαν από αυτό το μεγάλο πευκοδάσος της Βόρειας Εύβοιας και οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα αδιέξοδο, δεν έχουν που να συλλέξουν τη ρητίνη, γιατί το δάσος κάηκε. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι θέλουμε να προσφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους ένα πολυετές πρόγραμμα αποκατάστασης και να τους αξιοποιήσουμε στην προστασία του δάσους το οποίο θα ξαναγίνει από το μηδέν. Άρα να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε το εισόδημά τους και να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία τους σε πρώτη φάση για σημαντικά αντιδιαβρωτικά έργα τα οποία πρέπει να γίνουν μέσα στο δάσος. Σε δεύτερη φάση να προστατεύσουν το δάσος καθώς αυτό ξαναγεννιέται. Και πιστεύω ότι στις συνομιλίες που έχουμε κάνει μαζί τους αναγνωρίζουν ότι η πρόταση που έχουμε κάνει στο τραπέζι είναι μια πρόταση ελκυστική. Βεβαίως ο καθένας μπορεί και δικαιούται να ζητάει το κάτι παραπάνω. Αλλά έχουμε σκύψει πάνω στο πρόβλημα αυτών των ανθρώπων και θέλουμε να τους κρατήσουμε μέσα στην περιοχή στην οποία ζούσαν, ώστε να φροντίζουν τη διαδικασία αποκατάστασης και αναγέννησης του δάσους, το οποίο προφανώς θα αναγεννηθεί με τους δικούς του ρυθμούς. Από εκεί πέρα θέλω να θυμίσω ότι παραπάνω από 7,5 εκατομμύρια έχουν ήδη εκταμιευθεί για υποστήριξη πληγέντων στην Εύβοια, παραπάνω από 20 εκατομμύρια συνολικά μέσα από την πλατφόρμα αρρωγή.gov.gr. Για πρώτη φορά έγιναν εκταμιεύσεις με τόσο μεγάλη ταχύτητα. Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα προχωρούν και αυτά με πολύ μεγάλη ταχύτητα, σε συνεννόηση με τους δασικούς συνεταιρισμούς, με υποστήριξη και ιδιωτικών εταιριών. Ήδη, αν πάτε στις περιοχές, θα δείτε ότι έχουν κοπεί δέντρα γύρω από τους δρόμους. Και να ξέρετε ότι κάνω εβδομαδιαίες συσκέψεις για να παρακολουθώ την πρόοδο των εργασιών, έτσι ώστε να μην βρεθούμε αντιμέτωποι σε πρώτη φάση με φαινόμενα πλημμυρών, τα οποία θα κάνουν τη ζωή μας ακόμα πιο δύσκολη. Θέλω να σταθώ όμως ιδιαίτερα στη δουλειά την οποία κάνει ο Σταύρος ο Μπένος, να τον ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρότασης που του έκανα και να τονίσω ότι μιλάμε για μια ολιστική προσέγγιση. Για μια προσέγγιση η οποία θέτει ως προϋπόθεση όλα τα έργα τα οποία θα γίνουν να ενταχθούν σε ένα συνολικό σχέδιο ανάταξης. Υπάρχουν 10 μελέτες οι οποίες γίνονται για όλα τα επίπεδα της ζωής στην Βόρεια Εύβοια, από τον αγροδιατροφικό τομέα μέχρι τη αναδάσωση και πού πρέπει να κάνουμε. Ανοίγω μια παρένθεση, λέγοντας κάτι το οποίο ήδη γνωρίζετε, ότι εκεί που έχουμε πευκοδάσος, τουλάχιστον όχι κοντά σε οικισμούς, αυτό θα αναγεννηθεί από μόνο του. Για να δάσω, θα αφορά ένα υποσύνολο των καμένων εκτάσεων, όχι όλες τις καμένες εκτάσεις. Και πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία μέσα στον επόμενο μήνα να παρουσιάσουμε όλες αυτές τις μελέτες. Αλλά πρέπει να δώσουμε προοπτική και όραμα στη Βόρεια Εύβοια. Και να το κάνουμε με διαφορετικό τρόπο από ό,τι το έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Ταυτόχρονα πρέπει να στηρίξουμε άμεσα το εισόδημα. Πρέπει να στηρίξουμε τον τουρισμό. Το κάναμε ήδη. Θα το κάνουμε ειδικά και για του χρόνου. Έτσι ώστε να μπορέσει η περιοχή να ζήσει, να αναγεννηθεί και κυρίως να κρατήσουμε τον κόσμο εκεί. Και βεβαίως πρέπει να πάρουμε τα μαθήματα από αυτά τα οποία δεν έγιναν καλά στη Βόρεια Εύβοια, έτσι ώστε να φροντίσουμε, ειδικά στον τομέα της πρόληψης, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Έχω ήδη ζητήσει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος να προτεραιοποιήσει μια σειρά από πολύ σημαντικά δασικά οικοσυστήματα, στα οποία πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις πρόληψης τώρα, σήμερα, για να είμαστε έτοιμοι το επόμενο καλοκαίρι. Και πρέπει να σας πω ότι βλέπω ήδη από τα δασαρχεία και από τους δασάρχες και από τους δασικούς υπαλλήλους, έμπειροι άνθρωποι που αγαπούν το δάσος, πολύ μεγαλύτερη διάθεση εμπλοκής από τη στιγμή που η αρμοδιότητα των δασαρχείων πέρασε από το απρόσωπο
ως προς τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα Υπουργείου Εσωτερικών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπου τώρα έχουν έναν πολιτικό προϊστάμενο και μπορούμε να δουλεύουμε καλύτερα μαζί τους. Έχουμε λοιπόν πολύ φιλόδοξα σχέδια, Υπουργείο Περιβάλλοντος μαζί με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, για το πώς θα επενδύσουμε περισσότερο από εδώ και στο εξής στην πρόληψη και βέβαια για το πώς θα είμαστε πιο έτοιμοι για την επόμενη αντιπυρική περίοδο, την οποία έχουμε ήδη αρχίσει και σχεδιάζουμε από τώρα.